Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δείξουμε πώς μπορούμε με το shortcut να κάνουμε επεξεργασία του ήχου σε ένα βίντεο. Θα φορτώσω πρώτα ένα βιντεάκι που θα χρειαστούμε. Θα το βάλω και στη γραμμή του χρόνου. Είναι ένα βιντεάκι με ένα σκιουράκι στο δάσος. Βλέπουμε λοιπόν να το μεγαλώσω και εδώ. Αν δούμε εδώ κάτω στη γραμμή του χρόνου βλέπουμε εδώ μια κυματομορφή. Το βιντεάκι αυτό έχει μέσα και έναν ήχο, όπως θα ακούμε, το οποίο είναι ενσωματωμένο μαζί με το βίντεο. Δηλαδή, στο κανάλι του βίντεο υπάρχει η εικόνα και ο ήχος. Αν θέλω, λοιπόν, να επεξεργαστώ τον ήχο στο, σε ένα βίντεο, σε ένα κλιπ, μπορώ με τα φίλτρα ήχου, εδώ αν επιλέξω, λοιπόν, και επιλέξω κάποια από τα φίλτρα ήχου, για παράδειγμα, το αντίχηση, βλέπουμε θα εφαρμοστεί σε όλο τον ήχο. Α το σβήσω λοιπόν, αλλά μια άλλη ακόμα έτσι περίπτωση που μπορεί να χρειαστούμε είναι να, να κόψουμε εντελώ τον ήχο, να τον αφαιρέσουμε. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μπορώ απλά να κάνω εδώ δεξί κλικ και να πω υπάρχει διαχωρισμός ήχου κάπου μια, μια επιλογή. Ναι, είναι η αποσύνδεση ήχου. Θα αποσυνδέσει τον ήχο και θα τον βάλει σε ένα ξεχωριστό κανάλι. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλω, όταν θέλω να επεξεργαστώ τον ήχο ξεχωριστά, ως ένα ξεχωριστό track. Αλλά μπορώ να το σβήσω και έτσι έχω σβήσει πια τον ήχο από το βίντεό μου. Άλλος τρόπος είναι αν κάνω π.χ. εδώ με αυτό το κουμπάκι πατήσω σίγα ο ήχος θα θα γίνει σίγαση και αν κάνω εξαγωγή του βίντεο δεν θα, δεν θα, έχει τον ήχο. Τώρα θα δείξουμε και μια περίπτωση που είναι και για την άσκηση που έχουμε τώρα. Θέλουμε να, κάνουμε, να κρατήσουμε τον ήχο μεν στο βίντεο μας και να προσθέσουμε ένα νέο ήχο, π.χ. μια μουσική υπόκρουση. Για να το κάνουμε αυτό πρώτα θα εισάγω και το στη λίστα μου. Θα εισάγω, αν δεν το έχω ήδη κάνει πριν, το αρχείο ήχου το έκανα βλέπετε αναπαραγωγή πάτησα το κουμπάκι εδώ για να παίξω μόνο τον ήχο για να ξαναγυρίσω στο project πατάω εδώ το project για να έχω το βίντεο Τώρα, για να βάλω αυτό λοιπόν τον ήχο στο βίντεο μου, θα πρέπει να δημιουργήσω πρώτα ένα κανάλι ήχου από εδώ το κουμπάκι λειτουργίες κομματιού προσθήκη κομματιού ήχου. Και θα γίνει ένα κενό κανάλι ήχου. Θα σύρω το κομμάτι ήχου εδώ και μετά θα το σύρω για να πάει να το ευθυγραμμίσω με την αρχή με την αρχή τουλάχιστον του προηγούμενου βίντεο. Τώρα <ΣΣΣΣ> αν <ΣΣ> ακούσατε καλά, παίζουν, παίζει και ο ήχος από το βίντεο που είναι εδώ και ο ήχος που έβαλα μόλι τώρα. Εγώ όμω τώρα για την άσκηση θέλω ένα βίντεο γύρω στα 10 λεπτά. Θα το διαχωρίσω λοιπόν εδώ. Και έχει σημασία τώρα ότι ενέργειε κάνω σε πιο, όχι μόνο πιο κλιπ επιλέγω σε ένα κανάλι, αλλά και πιο κανάλι έχω επιλεγμένο. Τώρα είμαι στο κανάλι του βίντεο. Αν πατήσω διαχωρισμό, θα γίνει διαχωρισμό στο κανάλι του βίντεο μόνο. Άρα πρέπει να επαναλάβω τη διαδικασία, να επιλέξω και το κανάλι του ήχου και να κάνω ξανά διαχωρισμό και να σβήσω τώρα με delete τα υπόλοιπα και έτσι έχω κάνει ένα κλίπ με τον ήχο τον εξτρά και τον ήχο που έχει το βίντεο γύρω στα 10 δευτερόλεπτα. Στο τέλος, για να μην κόβεται απότομα ο ήχο και, και, η εικόνα. Μπορώ να προσθέσω ένα fade out χειρονακτικά. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα χωρί να βάλω κάποιο φίλτρο. Με το ποντίκι, αν πάω εδώ πάνω δεξιά και μόλι εμφανιστεί η βούλα, να σύρω λίγο. Γίνεται αυτό το εφέ fade out και στην εικόνα και στον ήχο. Ωραία λοιπόν, τώρα αν θέλω να κάνω κάποια μίξη γιατί ο ήχος από Εκεί είναι αρκετά δυνατός οπότε επιλέγω το κανάλι του ήχου, το όλο το κλιπ του ήχου εδώ και θα εφαρμόσω στα φίλτρα. Ε, θα προσθέσω ένα φίλτρο στην κατηγορία ήχο, θα βάλω ένα φίλτρο που είναι για την ενίσχυση, όχι το ενίσχυση στέρεο, που λέγεται κέρδος και ένταση. Έχουμε και άλλα φίλτρα για να κάνουμε κανονικοποίηση στον ήχο, να το διορθώσουμε και διάφορα άλλα φίλτρα ήχο. Εκώ θα βάλω αυτό το κέρδος και ένταση στα 0 decibel σημαίνει δεν επηρεάζω τίποτα από αυτό εδώ που έχω επιλέξει, αν πηχεί το πάω τα decibel πολύ κάτω βλέπουμε έχει σχεδόν 0 στίχος, να το βάλω γύρω στα μείον 12 decibel έχει χαμηλώσει αρκετά, στο το κάνω εγώ στα μείον 9 Ωραία, και τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του κανονικού ήχου από το δάσος και του ήχου από τη μουσική που έβαλα. Ωραία, ας βάλουμε και ένα κλιπ με, με κείμενο, να βάλουμε το όνομά μας απάνω, επεξεργασία, όχι αρχή, όχι άνοι, άνοιγμα άλλου, κείμενο, τα αφήνω όπως είναι, transparent, απλό και βάζω ένα προστίκι στη γραμμή του χρόνου και το οποίο το μεγαλώνω λίγο λοιπόν Ωραία, και έτσι λοιπόν γενικά όταν θέλω να προσθέσω ήχο προσθέτω κανάλι ήχου, εισάγω κομμάτια ήχου και έχω ένα κλίπ το οποίο μπορεί και αυτό να το διαχωρίσω σε κομμάτια να τα μετακινήσω αν θέλω να αλλάξω τη σειρά αν έχω κάποια μιλία και θέλω να αφιγραμμίσω με το βίντεο και να εφαρμόσω διάφορα φίλτρα ήχου που υπάρχουν εδώ πέρα. Να κάνω τώρα και την εξαγωγή μου με το main profile να δώσω όνομα άσκηση ήχος και να ανοίξουμε λοιπόν να δούμε το, το αποτέλεσμα ωραία και έτσι λοιπόν δείξαμε πως μπορούμε να δουλεύουμε με ήχο με το shortcut